Είναι πρώτη φορά που εκλογικό κέντρο παραμένει ανοιχτό τέτοια ώρα, γνωρίζοντας ότι το αποτέλεσμα δεν είναι νικηφόρο, δεν έχουμε πρωτιά. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ήθος, στηριζόμαστε πάνω σε πολύ βασικές αρχές, οι οποίες δεν είναι τίποτα άλλο εκτός από το μεγαλείο της πόλης την οποία εξυπηρετούμε. Εμείς δουλέψαμε μόνοι μας για 2 μόνο μήνες και αφορά πραγματικά δουλειά δημοκρατίας, δουλειά ουσίας. Δεν δουλέψαμε ποτέ μα ποτέ για δωροδοκία ψήφων στην εποχή που ζούμε. Είμαστε πραγματικά, θεωρώ, οι νικητές. Θεωρώ ότι είμαστε οι ελεύθεροι άνθρωποι της Μεγαλόπολης που πάνω από πιέσεις, πάνω από εκβιασμούς, κατορθώσαμε και φτάσαμε σε αυτό το ιδανικό αποτέλεσμα. Η δημοκρατία αποδείχθηκε ότι λειτουργεί και πάνω στους αθρούς εκλογικούς νόμους. Όλοι γνωρίζαμε τη μικροπρέπεια των εταιριών οι οποίοι διαχειρίστηκαν τον εκβιασμό και τη συναλλαγή των ψήφων. Εμείς ποτέ μα ποτέ δεν ποντάραμε στο σκουπιδότοπο της Μεγαλόπολης. Δυστυχώς όμως, διάφοροι άνθρωποι, διάφοροι συνυποψηφοί μας επέλεξαν το εγωιστικό τους ταπεραμέντο να είναι πάνω από το καλό της πόλης. Θέλω να σημειώσω το εξής, ότι ο Αντώνης Σαμαράς είχε έρθει στη Μεγαλόπολη για έναν υποψήφιο κομματικό που κατόρθωσε να πάρει ένα ποσοστό εισάξιο με εμάς. Σήμερα λοιπόν εμείς, χωρίς κανέναν, πραγματικά κανέναν πρωτοκλασάτο πολιτικό ανά τη Ελλάδα, κατορθώσαμε και αναδείξαμε ελεύθερους πολίτες, ελεύθερες συνειδήσεις που θα είναι το αύριο και το μέλλον της πόλης. Πραγματικά θεωρώ ότι είμαστε η μαγιά για μια πολύ μεγάλη ανατροπή, για μια ανατροπή η οποία περιμένει η πόλη. Από οποιαδήποτε θέση και να είμαστε, θα είμαστε ο λόγος ο οποίος θα συντρίψει κάθε τι το οποίο έχει σχέση με μηχανισμούς, με οσφιοκάμπτες και γενικά με ανθρώπους που έχουν κάνει απονεύρωση συνείδησης. Εμείς λοιπόν πραγματικά είμαστε το μόνο εκλογικό τμήμα που παραμένει ζωντανό τέτοια ώρα και συνειδητά το λέω αυτό, έχουμε βάλει απέναντί μας ποιοι είναι οι εχθροί. Θα παραμείνουμε αταλάντευτοι προς την εργασία, εργασία, εργασία και προοπτική. Τίποτα άλλο, τίποτα παραπέρα. Ευχαριστούμε τον κόσμο της Μεγαλόπολης πραγματικά που μας τύπησε, πέραν από εκβιασμούς, πέραν από μηχανισμούς, πέραν από τη συνήθεια του κατεστημένου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.